πατρίδα. Ας φύγουμε για την αγαπημένη μας πατρίδα. Να η πιο σωστή συμβουλή. Ποιος είναι λοιπόν ο δρόμος της φυγής και πώς θα τον ακολουθήσουμε? Θα ξανοιχτούμε, όπως καθώς αλληγορικά μου φαίνεται, λέει ο ποιητής, ο Οδυσσέας από τη μάγισσα Κίρκη ή την Καλυψό, ο οποίος δεν αρκέστηκε να παραμείνει εκεί, παρόλο που είχε ειδονές των ματιών και βρισκόταν ανάμεσα σε πολύ αισθητή ομορφιά. Η πατρίδα μας, από όπου ήρθαμε, και ο πατέρας μας είναι εκεί. Ποια είναι λοιπόν η ρότα μας και ο τρόπος για να φύγουμε? Δεν χρειάζεται να περπατήσουμε, γιατί τα πόδια μας πάνε μόνο στα διάφορα μέρη της γης, από χώρα σε χώρα. Ούτε χρειάζεται να φτιάξεις κανένα αμάξι με άλογα ή κάποιο θαλάσσιο μέσο, αλλά πρέπει να εγκαταλείψεις όλα αυτά και να μην τα βλέπεις. Και κλείνοντας τα μάτια, άλλαξε την όρασή σου και ξύπνα μιαν άλλη, που ενώ την έχουν όλοι, λίγοι τη χρησιμοποιούν. Βραχώδεις όγκοι, σχεδόν απόκοσμοι, υψώνονται και χάνονται στον ουρανό, ανάμεσα σε απόκρημνες χαράδρες και φαράγγια. Ο περιήγητης εισέρχεται στο άδυτο και πλησιώνεται από χρώματα και ήχους. Οι αποχρώσεις σκληρές και απόλυτες, όπως η φύση στο ζαγόρι, αλλά και αντιφατικές, καθώς το θερμό κόκκινο των ξερών φύλων εισβάλλει βία στο ψυχρό γκρί των βουνών. Μουσική επένδυση, ο άνεμος, το θρόισμα των ξερών φύλων, η ήχη της πανάρχιας μητέρας φύσης. Εδώ ο μοιημένος δίνεται να αφουγκραστεί φωνές μακρινές και να δει εικόνες ξεχασμένες. Οι πλαγιές με τους οξυκόρυφους κάθετους όγκους περιβάλλουν ασφιχτικά το τοπίο, σαν να μην υπάρχει διέξοδος. Όμως οι υδάτινοι δρόμοι διασπούν τα ορεινά κάστρα και ο ακατάπαυστος ρυθμός των νερών ικανοποιεί την ανθρώπινη αίσθηση φυγής. Ελπίδα δίνει το τραγούδι των πηγών και έτσι το ταξίδι συνεχίζεται μέσα στα απάτητα μονοπάτια. Αυτός ο τόπος είναι φιλόξενος μέσα από την αγριάδα του, καθώς η ομορφιά γεννιέται από τις απόκρημνες βροχοσκεπές, τους κορμούς, την πέτρα που κυριαρχεί παντού σε όλες τις εκφάνσεις της. Πέτρινα καλντερίμια, πέτρινες σκεπές, ξηρολιθιές, πέτρες και χώμα, βράχη και νερά. Κι όμως, η φαινομενική μονοτονία μεταμορφώνεται σε γητευτή που μαγνητίζει το βλέμμα, σε εργαλείο ενδοσκόπησης που αποκαλύπτει μύχια συναισθήματα, αρχαίγονες σκέψεις. Έτσι εδώ η εκούσια φυγή πραγματώνεται και ο ταξιδιώτης βρίσκει ένα επίγειο καταφύγιο. Πώς θα δεις τώρα τι ομορφιά έχει μια καλή ψυχή? Αποσύρσου τον εαυτό σου και κοίτα. Και αν δεις τον εαυτό σου να μην είναι ακόμη ωραίος, όπως ο δημιουργός του αγάλματος που πρέπει να γίνει ωραίο, αφαιρεί, λαξεύει, λιένει και καθαρίζει μέχρι ότου φανεί πάνω στο άγαλμα ένα ωραίο πρόσωπο, έτσι κι εσύ αφαίρεσε τα περιτά και ίσιοσε τα στραβά. Και όσα είναι σκοτεινά, κάνετε να γίνουν λεπτά καθαρίζοντάς τα. Και μην πάψεις να σμιλεύεις το άγαλμά σου έως ότου λάμψει πάνω του η θεόμορφη λαμπρότητα της αρετής, ώσπου να δεις τη σοφροσύνη σε ιερό βάθρο ανεβασμένη. Αν έχει γίνει αυτό και το είδες και ενώθηκες καθαρός με τον εαυτό σου, χωρίς ούτε τίποτα να σε εμποδίζει να γίνεις έτσι ενιαίος, ούτε να έχεις μαζί σου τίποτε άλλο αναμεμειγμένο μέσα σου, αλλά έχεις γίνει ο ίδιος ολόκληρος μόνο φως αληθινό, που ούτε σε μέγεθος μετριέται, ούτε σε κανένα σχήμα περικλείεται ώστε να ελαττωθεί, ούτε πάλι αυξάνει σε όγκο από έλλειψη ορίων,
αλλά επεκτείνεται παντού απροσμέτρητο, αν δεις τον εαυτό σου να έχει γίνει αυτό, αφού θα έχεις γίνει πια όραση ο ίδιος, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, χωρίς να χρειάζεται να σου δείξει κανείς, εφόσον θα έχεις ήδη ανέβει, προσήλωσε το βλέμμα σου και κοίταξε. Διότι μόνον αυτό το μάτι βλέπει τη μεγάλη ομορφιά. Ενώ, αν κανείς προσπαθήσει να φτάσει στη θέαση αυτή με μάτια θολωμένα από τις κακίες και χωρίς να έχει καθαρθεί, ή όντας αδύναμος, μην μπορώντας από δειλία του να δει αυτά που είναι πολύ λαμπρά, δεν βλέπει τίποτα. Έστω και αν κάποιος άλλος του δείξει πως αυτό που θα μπορούσε να δει βρίσκεται πλάι του. Γιατί αυτό που βλέπει είναι συγγενικό με αυτό που βλέπετε και πρέπει να στραφεί στη θέασή του, αφού πρώτα έχει γίνει όμοιο με εκείνο. Αφού ποτέ κανένα μάτι δεν θα μπορούσε να δει τον ήλιο αν δεν ήταν ηλιόμορφο. Ούτε η ψυχή μπορεί να δει το ωραίο αν δεν έχει γίνει πρώτα ωραία η ίδια. Παρατηρώντας τριγύρω, αποκαλύπτεται το μυστικό. Η μοναδικότητα συνίσταται στη σύζευξη καθάριων υλών. Τίποτε περιττό και επιτηδευμένο. Χωρίς ίχνος έπαρσης, επιβάλλονται οι δωρικοί όγκοι. Λυτή και η αρχιτεκτονική των διάσπαρτων οικισμών που εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο. Τα σπίτια, με άναρχη δόμηση, είναι σχεδόν όλα όμοια μεταξύ τους. Σαν πεσμένα από τμήματα βράχων, μοιάζουν να ήταν ανέκαθεν εκεί αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορίας και της ζωής. Ο ήλιος δει και οι φωτεινές γραμμές των βουνών, σαν παραπετάσματα θεάτρου, αποσύρονται. Ο κύκλος έκλεισε και έτσι ο επισκέπτης, κοινωνός πια της γήινης ομορφιάς, φεύγει. Όταν επιστρέψει, τίποτε δεν θα έχει αλλάξει, παρά μόνο η παλέτα με τα χρώματα, ανάλογα με τη χρονική στιγμή του επόμενου ταξιδιού. Η ακλόνητη αλήθεια του βράχου θα τον περιμένει και θα τον υποδεχθεί φιλόξενα. Όμως αυτή τη φορά, ως έναν μοιημένο προσκυνητή. Όταν μιλάμε για το Ζαγόρι, φανταζόμαστε μια μεγάλη περιοχή, περίπου 45 χωριά, χωριά όμως που είναι αστικά χωριά, με μια αρχιτεκτονική αστικού τύπου, μεγάλα αρχοντικά, μια περιοχή που ίσως θα ξέρουν περισσότεροι ότι είχε ένα είδος αυτοδιοίκηση στην εποχή της τουρκοκρατίας και που είχε και πολύ μεγάλη ανάπτυξη το 17ο, 18ο και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, με ειδικές συνθήκες, με προνόμια που είχε αυτή η περιοχή από τους Τούρκους και κυρίως προνόμια που αφορούσαν την ελεύθερη μετακίνηση, το ταξίδι δηλαδή. Οι άνθρωποι ήταν έμποροι, πλούσιοι έμποροι, ταξιδεύαν και μεταφέραν τα εμπορεύματά τους και όλον αυτό τον πλούτο που αποκτούσαν, μάλλον μέρος αυτού του πλούτου, θα έλεγα, το επενδύαν στην περιοχή τους. Κάναν
μεγάλα σπίτια, σχολεία, εκκλησίες, μοναστήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέγανε παλιότερα ότι οι Ζαγορίσχοι είναι τόσο πλούσιοι που δεν λασπώνουν τα πόδια τους. Τα χωριά μεταξύ τους επικοινωνούσαν με καλντερίνια, ήταν όλα στρωμένα, όπως έχουμε σήμερα την άσφαλτο. Τότε υπήρχαν τα καλντερίνια, τα πλακόστρωτα και πηγαίναν ακόμη και στις περιοχές που καλλιεργούσαν τα χωριά με στρωμένους δρόμους. Αυτό το πράγμα έληξε κάποια εποχή, έκανε τον κύκλο του, δημιουργήθηκε το νέο ελληνικό κράτος και σιγά σιγά αυτός ο τόπος που ήταν ένας τόπος καταφύγιο για τους κατοίκους του, έπαψε να παίζει πια αυτό το ρόλο. Οι άνθρωποι φύγαν, πήγαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, επενδύσαν σε άλλες περιοχές, στο καινούργιο. Εγκαταληφθήκαν τα σπίτια, στο 1/10 θα έλεγα απέμεινε ο πληθυσμός, ο αρχικός, και για πολλά χρόνια μέχρι τις αρχές του δεκαετίας του 70 ο τόπος συνεχώς άδειαζε και εγκαταλείπονταν. Ίσως αυτό να ήταν θετικό για την εικόνα που έχουμε σήμερα, γιατί αυτή η εγκατάλειψη συνετέλεσε στο να διατηρήσει τη φυσιογνωμία του το Ζαγόρι, αυτή την ξεχωριστή αρχιτεκτονική που έχει και αυτή τη σπάνια φύση που έχει. Δηλαδή δεν έγιναν επεμβάσεις κακόγουστες. Το Ανατολικό Ζαγόρι είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους που σαν συγκριτικό του πλεονέκτημα έχει το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό, μαζί με το ανθρωπογενές περιβάλλον, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των παλιωτέρων που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, αποτελεί ένα σύνολο και αυτό το μοναδικό συντηρητικό πλεονέκτημα της περιοχής μας προσπαθούμε και εμείς μέσα από το Δήμο μας να αναδείξουμε. Χρειάζεται πάνω απ' όλα προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανακαίνιση των παραδοσιακών οικισμών μας, οι οποίοι πέσαν μεγάλη καταστροφή τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, τουριστικής ανάπτυξης σε ίδιες μορφές τουρισμού. Αυτή είναι η παραδοσιακή πόρτα του Ζαγορίου. Βεβαίως πάντα έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, αυτοί που απέμειναν και αυτούς που θέλουν να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω, να διατηρήσουν τα παραδοσιακά τους επαγγέλματα, όπως είναι η κατεργασία του ξύλου, οι δασεργάτες της περιοχής μας, οι γεωργοκτηνοτρόφοι. Thank you.
επεμβάσεις άρχισαν να γίνονται μια εποχή που συνέπεσε να αρχίσουν να συνειδητοποιούν οι άνθρωποι στην Ελλάδα ότι χρειάζεται να προστατέψουμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και έτσι έχουμε το διάταγμα του 78 για τους όρους δόμησης της περιοχής που προστατεύει στην ουσία όλα αυτά τα χωριά του Ζαγοριού, τα χαρακτηρίζει παραδοσιακά και θα έλεγα ότι γλιτώσαν την επέλαση του τσιμέντου. Φυσικά αυτή η μακροχρόνια εγκατάλειψη είχε το καλό της ότι προστατεύτηκε η περιοχή, απ' την άλλη μεριά έφτασε σε ένα όριο καταστροφής, δηλαδή άρχισαν να γκρεμίζονται τα σπίτια. Έχουμε δεκάδες σπιτιών που μετατράπηκαν σε ερείπια. Και δεν επρόκειτο πλέον για προστασία, η εγκατάλειψη δεν λειτουργήσε πια από ένα σημείο και έφτασαν προστασία, αλλά σαν καταστροφή και κάτι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, αν τοποθετηθούμε στην δεκαετία του 70 και του 80, μιλάμε για μια εποχή όπου έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο από άποψη αναπτυξιακή, αλλά τότε αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα δείγματα ενδιαφέροντος, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος για αυτόν τον τόπο. Έχουμε λίγους ξένους αλλοδαπούς που έρχονται και κάνουν ορειβασία, έχει δημιουργηθεί το καταφύγιο της Τύμφης και κυρίως μετά το 75-78 έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, το πρόγραμμα των παραδοσιακών οικισμών του ΕΟΤ. Αυτό είναι δηλαδή από τις σπάνιες περιπτώσεις που η πολιτεία στην Ελλάδα δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και στο Ζαγόρι τι κάνουν, παίρνουν 5 σπίτια στο Πάπικο, τα οποία αναστηλώνουν, μετατρέπουν σε καταλήματα φιλοξενίας, για 10 χρόνια τα νοικιάζουν από τους ιδιοκτήτες, τα δουλεύει ο ΕΟΤ με το δικό του προσωπικό και μετά από αυτή τη δεκαετία τα δίνει πάλι στους ιδιοκτήτες τους. Τι σημαίνει οδηγός βουνού? Σημαίνει, είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στο βουνό και μπορεί να κάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με αυτό το βουνό. Δηλαδή, να πάρει κάποιους ανθρώπους, πελάτες, και να πάει να κάνει αυτές τις δραστηριότητες που είναι το σκαρφάλωμα, να σκαρφαλώσει, να κάνει ορειβατικό σκι, σκι δηλαδή εκτός πίστας, όπως επίσης να κάνει αλπινισμό, δηλαδή να ανεβεί σε βουνά, Άλπες, Ιμαλάια, στην Ελλάδα, παντού, παρέχοντας σε αυτούς τους ανθρώπους την ασφάλεια. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, απαιτεί αρκετά χρόνια σπουδών. Θα έλεγε κανένας ότι για να γίνει ένας οδηγός βουνού χρειάζεται γύρω στα 5 χρόνια πρακτικής εξάσκησης και θεωρητικής. Και το επάγγελμα αυτό είναι κατοχυρωμένο στις χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στις παράλπιες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία. Είναι κατοχυρωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο σωματείο οδηγών βουνού που ιδρύθηκε στο Σαμονί της Γαλλίας ιδρύθηκε το 1821. Φυσικά το επάγγελμα αυτό υπέστη μια εξέλιξη στη διάρκεια όλων των χρόνων και σήμερα μιλάμε για επαγγελματίες οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, η αιχμή του δόρατος στις χώρες αυτές που έχουν ορεινό τουρισμό. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα ήρθαν κάπως αργότερα. Ξεκινήσαμε σαν σωματείο οδηγών βουνού εδώ και περίπου μια δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πριν ήταν και εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτές ορειβασίας της Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. Η Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα ο οποίος διαχειρίζεται τα θέματα των δραστηριοτήτων στο βουνό, παράγει εκπαιδευτές ορειβασίας, ορειβατικού σκι. Είναι μια πολύ μεγάλη και αξιόλογη ομοσπονδία και μέσα στα πλαίσια αυτά έφτιαξε και τους πρώτους οδηγούς βουνού. Στη συνεχεία οι άνθρωποι αυτοί κάνανε ένα δικό τους επαγγελματικό σωματείο και με πάρα πολλές προσπάθειες βρισκόμαστε σε μια τελική φάση αναγνώρισης από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οδηγών Βουνού. Η
Διεθνής Ομοσπονδία Οδηγών Βούνου τι κάνει. Τηρεί τα στάνταρ που πρέπει να έχει κανένας για αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή από κάποιο σημείο και πάνω εκπαίδευσης γίνεσαι οδηγός βουνού. Από ένα σημείο και κάτω δεν μπορείς να γίνεις. Είναι τα στάνταρ πρόσβασης σε αυτό το επάγγελμα. Ζώντας εδώ, γεννημένος εδώ και ζώντας εδώ, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτό που όλους μας φοβίζει, που είναι η αφέμαξη της περιοχής, η αστιφιλία η οποία κάνει τους νέους να εγκαταλείπουν την περιοχή, τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν ιδιαίτερα στους νέους, και αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά ταυτόχρονα και επίσμονες στο να μπορέσουμε να κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτό το όμορφο περιβάλλον που θέλουμε, επειδή έχει κρατηθεί αλόβητο, έτσι ακριβώς να το παραδώσουμε και στους νεότερους. Περιβαλλοντικά προγράμματα πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο, γιατί η σύνθεση της τάξης είναι τέτοια που δεν το επιτρέπει. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τα παιδάκια, να τα βγάλεις από το κτίριο, το σχολικό, και να τα βάλεις σε ένα αυτοκίνητο, να τα μεταφέρεις στην περιοχή, την κοντινή, να δουν βάση, το ποτάμι κτλ. Οι γονείς δεν νομίζω ότι θα είχαν αντίρρηση, αλλά εμείς οι δάσκαλοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το σκεφτόμαστε, γιατί είναι και μικρές ηλικίες και φοβόμαστε για την ασφάλεια, αλλά και ότι δεν είναι προσανατολισμένο και εκεί, έτσι. Να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, όχι μόνο οι δάσκαλοι να τα βοηθήσουν, έτσι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι από τα ίδια τα παιδιά. Όταν όμως υπάρχουν μέσα σε 8 παιδιά, σε μια τάξη, έτσι, και τα 4 είναι από την Αλβανία, που οι γονείς τους δεν μιλάνε ελληνικά, τι πολιτιστικά προγράμματα και τι πολιτισμό να μιλήσει τα παιδάκια αυτά, που υποτίθεται ότι έρχονται από διαφορετικό πολιτισμό. Στο Ζαγόρι και γενικότερα, έτσι, σε ολόκληρη. Πρέπει όμως να υπάρχει διάθεση δηλαδή γι' αυτό. Και από τους γονείς και από τα ίδια τα παιδιά. Όταν όμως τα παιδιά αυτά έζησαν, γεννήθηκαν σε διαφορετικό περιβάλλον, είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν στην κοινωνία αυτή που ζουν τώρα, έτσι. Και εμείς οι δάσκαλοι, δεν ούτε να τα πιέσουμε μπορούμε, αλλά φυσικά θα προβάλλουμε τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας και όλα, αλλά πρέπει και αυτά να τα αποδεχτούν και να ενσωματωθούν στο πάρα. Πιστεύω ότι τα παιδιά του σχολείου, ειδικά σε αυτό που είμαστε τώρα, είναι ευαισθητοποιημένα πάντα. Γιατί ζουν μέσα στο περιβάλλον, έτσι βλέπουν, έρχονται σε επαφή με τη φύση. Δεν είναι μέσα σε ένα κτίριο όπως είναι στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις. Ξέρουν τα δέντρα, θα πάνε στο δάσος, θα πάνε στο ποτάμι. Σίγουρα είναι ευαισθητοποιημένα. Βλέπεις και από τις εκθέσεις που γράφουν, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ένας προγραμματισμός για να μπορεί και ο δάσκαλος να τα βοηθήσει και εκείνα για να γίνει καλύτερη. Βεβαίως, διατηρώντας όλα αυτά που είπαμε, και την ομορφιά και την προστασία του περιβάλλοντος και την παραδοσιακή κληρονομιά και την συντήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων που η περιοχή μας έχει πάρα πολλά, θα θέλαμε αυτόν τον τόπο να τον βλέπουμε πάντα έτσι, όχι με τη μορφή μιας έντονης τουριστικοποίησης, αλλά με την εφαρμογή προγραμμάτων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε και τους τουρίστες και τους ανθρώπους που θέλουν, τους περιηγητές, να έρθουν στην περιοχή, γιατί πραγματικά θα ανακαλύψουν κάτι που μέχρι σήμερα ίσως δεν το φαντάζομαι ότι υπάρχει, και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που απέγιναν. Στη διάρκεια της δουλειάς μου στο επάγγελμα έχω γυρίσει αρκετά βουνά, όπως είναι οι Άλπες, τα Ιμαλάια, και έχω διαπιστώσει ότι εδώ πέρα η περιοχή, η Ήπειρος γενικά και ιδιαίτερα η περιοχή όλη των Ζαγοροχώρια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω βέβαια και άλλους ορεινούς όγκους, όπως είναι ο Όλυμπος, θα έλεγα τα Τζουμέρκα, γενικά η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ωραία βουνά. Και γιατί είναι όλη βουνό η Ελλάδα, περιτριγυρισμένη από θάλασσα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγε κανένας ότι σε μια στατιστική η Ελλάδα έχει περισσότερα βουνά από όσα έχει η Ελβετία. Και ας φαίνεται λίγο παράξενο αυτό. Η φύση εδώ πέρα γενικά είναι πιο ήπια. Έχουμε λιγότερη αγριάδα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα βουνά έξω, οι Άλπες ας πούμε, που είναι στην Ευρώπη, είναι άγρια βουνά, ψηλά, απότομα, με αρκετούς κινδύνους, όπως είναι οι παγετώνες, οι χιονοστιβάδες, οι οποίες πέφτουν συχνά πυκνά, η εύκολη μεταβολή του καιρού, το υψόμετρο. Είναι βουνά τα οποία δεν μπορεί να τα επισκεφτεί κανένας όλο τον χρόνο. Να έχει τη δυνατότητα δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε τα βουνά περισσότερες μέρες το χρόνο παρά από ότι τα βουνά των Άλπων έξω. Αυτό τα καθιστά λιγάκι πιο προσιτά στον μέσο άνθρωπο, στον περιπατητή, σε αυτόν που αγαπάει τη φύση και θέλει να δει κάποια πράγματα. Από την πλευρά τουριστικής έχουν φοβερές δυνατότητες ανάπτυξης, γιατί οι αποστάσεις από το βουνό με τη θάλασσα είναι κοντά. Μπορεί κάποιος δηλαδή να συνδυάζει διακοπές και στη θάλασσα και στο βουνό. Πράγματα που είναι λιγάκι δύσκολα για άλλα βουνά. Είναι η φύση των ανθρώπων, όλο αυτό το περιβάλλον που τα κάνει κάπως ιδιαίτερα. Και γι' αυτό υπάρχει και αρκετή προτίμηση από πλευράς ξένων. Υπάρχουν αρκετοί ξένοι, και θα έλεγα πολλοί, οι οποίοι κάνουν διακοπές στα βουνά στην Ελλάδα. Όταν λέμε στους ξένους ότι η Ελλάδα έχει χιόνια, ότι έχει βουνά κτλ., στην αρχή δεν το πιστεύουν. Θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μόνο τα νησιά, η θάλασσα, ο ήλιος. Και όταν έρχονται εδώ και ανακαλύπτουν ένα περιβάλλον, ιδιαίτερα στα αγόρια, τη χαράδα του Βίκου, την Γκαμίλα, την Αστράκα, μένουν έκπληκτοι. Μένουν έκπληκτοι γιατί ποτέ δεν πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητα. Έχει αυτές τις ομορφιές. Κρυφές ομορφιές, θα τις λέγαμε. Τι γίνεται με αυτό λοιπόν το γεγονός, το παράδειγμα του που έδωσε ο ΕΟΤ? Κινητοποιούνται οι ντόπιοι και αρχίζουν και μιμούνται και αντιλαμβάνονται ότι το παλιό σπίτι τους δεν είναι μόνο αρνητικό, δεν είναι κατάρα για αυτούς όπως μέχρι τότε συνηθίζαν να πιστεύουν, αλλά ότι θα μπορούσε να είναι και ένα κεφάλαιο το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν για τον τουρισμό. Γιατί για αυτά ακριβώς τα σπίτια έρχεται ο κόσμος στην περιοχή τους. Και έτσι έχουμε σιγά σιγά ένα φαινόμενο να εμφανίζονται παραδοσιακά καταλύματα, ενισχύονται βέβαια, αυτό συμπίπτει και με τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος πρώτο εμφανίζεται το 1981. Αναπτυξιακός νόμος που επιχορηγεί μέχρι 50% τη μετατροπή παραδοσιακών και διατηρητέων σπιτιών και έτσι έχουμε εδώ από τον πρώτο εκείνο τον καιρό τα πρώτα παραδείγματα μετατροπής τέτοιων σπιτιών από ιδιώτες. Έχει αρχίσει για μένα η αντίστροφη μέτρηση πλέον. Είναι μια εποχή που γίνονται δραστηριότητες. Έχει εμφανιστεί το Κέντρο Ερευνών Ζαγορίου που κάθε καλοκαίρι οργανώνει τα ανοιχτά σχολιά, μια εβδομάδα πολιτιστικών διακοπών, το οποίο εξελίσσεται στη συνέχεια το ανοιχτό σχολείο σε 15ήμερα ή σε 20ήμερα, ενσωματώνει εθελοντές νέους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε ακόμη, που έρχονται να βοηθήσουν σε έργα αναστηλώσεων, σε έργα καθαρισμών, και γίνεται μία δραστηριότητα ανοιχτή σε όλο τον κόσμο και στους ντόπιους και σε επισκέπτες. Γίνονται διάφορες ζυμώσεις, κουβεντιάζουμε για περιβάλλον, κουβεντιάζουμε για αρχιτεκτονική κληρονομιά. Μια δεκαετία δηλαδή από το 78 μέχρι το 88 χρόνια σε γενικές γραμμές γίνονται διάφορες τέτοιες δραστηριότητες, αρχίζουν και εφαρμόζονται μικρά ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα στην ίδια κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση του πώς να κάνουμε μια τοπική ανάπτυξη, η οποία όμως να βασίζεται και να προστατεύει το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομία.
αυτός ο προβληματισμός. Τι θα κάνουμε με το περιβάλλον, τι θα κάνουμε με την κληρονομιά μας, πώς να τα αξιοποιήσουμε, πώς να κερδίσουμε από αυτό, είναι ένας διάλογος που χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται πολύ αργές διαδικασίες, πρέπει να το χωνέψουμε, να αντιληφθούμε τους κινδύνους, να πάμε βήματα μπρος και ίσως λίγα βήματα πίσω ξανά, για να δούμε πώς θα το φέρουμε στα μέτρα μας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαχείριση του περιβάλλοντος. Η διέρευση της Εγνατίας Οδού από την περιοχή μας δίνει την ελπίδα περισσότερης ανάπτυξης, αν θέλετε, όμως υπάρχει κάτι το οποίο επίσης ακόμα σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί, αν αυτή η Εγνατία Οδός θα είναι ένας δρόμος φυγής των ανθρώπων ή των αυτοκινήτων και δεν θα είναι ένας δρόμος ανάπτυξης. Για να είναι ένας δρόμος ανάπτυξης και επειδή στην περιοχή μας υπάρχει, προβλέπεται να κατασκευαστεί ο κόμβος με την ονομασία κόμβου Ζαγοριού, πιστεύουμε ότι και εφόσον γίνουν και οι συντητήριος δρόμος που θα ενώνει τον κόμβο με την περιοχή του Ζαγοριού, με έναν σύγχρονο δρόμο και όχι με αυτούς τους δρόμους που υπάρχουν σήμερα, οι οποίοι είναι αναστατικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της περιοχής, πιστεύουμε ότι μόνο έτσι η Εγνατία Οδός θα δώσει και την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ο Εθνικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων έχει έδρα τα Γιάννα και εκπροσωπεί και τα 46 χωριά της περιοχής του Ζαγοριού. Τα τελευταία χρόνια, από το 1980 και μετά, προσπαθούμε με πολλές εκδηλώσεις που αφορούν είτε το χορό είτε τη μουσική να κάνουμε γνωστή την παρουσία μας τόσο στον υπηρώτικο χώρο όσο και στον ελλαδικό. Τα χορευτικά τμήματα ταξιδεύουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, δείχνουν και διαδίδουν τους χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι το Ζαγόρι, της Ηπείρου και γενικότερα της Ελλάδας. Από το 2000 και μετά έχουμε προχωρήσει σε ηχογραφήσεις μουσικοχορευτικού υλικού της μουσικής μας παράδοσης. Τα χορευτικά τμήματα τα τελευταία χρόνια ανεπαραστούν έθιμα τα οποία βίωναν στην αγροτική κοινωνία οι πρόγονοί μας εδώ και 150, 120 και 100 χρόνια, προσπαθώντας να δώσουμε στον κόσμο ένα μέρος της παιδείας και της γνώσης που κατήχαν οι παλιοί Ζαγορείς. Το Ζαγορείς πανηγύρι έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Γίνεται πάντα στο Μεσοχώρι, στον Πλάτανο, συμμετέχουν όλοι στο χορό, μικροί και μεγάλοι. Η σειρά την οποία παίρνει ο καθένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ένα δέσμευμα της κοινωνίας όπου συμμετέχουν όλοι. Τα παραδοσιακά πανηγύρια στο Ζαγόρι είναι αυτά που έχουν ως στόχο να διατηρήσουν και να μεταδώσουν την πολιτιστική κληρονομιά στους νεότερους. Και πάνω απ' όλα βλέπουμε ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι οι νέοι συμμετέχουν όλοι στο πανηγύρι. Το θεωρούν ως ένα γεγονός του χωριού, αλλά και γεγονός δικό τους. Το πανηγύρι στο Ζαγόρι είναι ξεχωριστό σε σχέση με τα πανηγύρια σε άλλες περιοχές, όπου στο χορό, για παράδειγμα, συμμετέχει μια παρέα η οποία διασκεδάζει και οι υπόλοιποι παραγωγούν. Στο Ζαγόρι όλοι συμμετέχουν, όλοι χορεύουν, όλοι έχουν σαν στόχο να διατηρηθεί και να μεταδοθεί το Ζαγορίσιο πανηγύρι ανώθευτο στις επόμενες γενιές. Μάλιστα, δεν είναι ακριβώς κάτω από τα πρέπει να τα προσέχουμε αυτά, έτσι.
Γιατί αλλιώς θα δυσκολευτούμε να κάνουμε την άσκηση. Γράψου το ακριβώς, μπράβο. Δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει είναι να είναι ακριβώς την ίδια στήλη ή κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί γράφουμε δηλαδή τον έναν αριθμό κάτω τον άλλο. Σε τι με βοηθάει αυτό. Εδώ τι είναι, ας πούμε. Αυτή η αριθμή τι θέση, σε ποια θέση βρίσκονται. Το 4 και το 3. Σε ποια θέση. Το μονάδων, το δεκάδων, το δεκάδων, πού. Γράψε να μου λοιπόν εδώ. Σήμερα έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα. Είναι αυτονόητο ότι θα χρηματοδοτηθεί κάποιος για να μετατρέψει το σπίτι του σε επιχείρηση. Και γίνεται. Την εποχή που πρωτοξεκινήσαμε, που έκανα και εγώ τη μικρή δική μου επιχείρηση, τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Κανείς δεν πίστευε ότι αξίζει να πάνε οι επενδύσεις σε αυτά τα έρημα χωριά. Τώρα αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει, όπως έχει αλλάξει και η αντίληψη των ντόπιων. Περηφανεύονται για την κληρονομιά τους. Κανένας δεν θέλει να γκρεμίσει το σπίτι του. Κανένας δεν θέλει να κάνει πολυκατοικία στο ζαγόρι. Τα πράγματα πήραν ένα δρόμο προς αυτό. Απ' την άλλη μεριά έχουμε κινδύνους. Έχουμε ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι εδώ υπάρχει ψωμί. Ότι μπορούν να κάνουν κερδοφόρες επιχειρήσεις. Και δεν πρέπει να ακονίζουν τα μαχαίρια τους υπερβολικά. Γιατί αυτό μπορεί να παρασύρει σε υπερβολές. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Έχω την αίσθηση ότι η τοπική κοινωνία έχει μια σοφία. Την κατηγορούμε πολλές φορές για αντιδραστική, ότι δεν θέλει να δεχθεί τον ξένο κόσμο, τέτοια πράγματα. Αλλά ίσως αυτή η επιφυλακτικότητα να την έσωσε σε πολλές περιπτώσεις. Είναι, θα έλεγα, ένα σχολείο ζωής, Βερυβασία. Ένα σχολείο ζωής γιατί. Γιατί για να φτάσει κανείς να είναι ορειβάτης, και όταν λέμε ορειβάτης τι σημαίνει, είτε αυτός μπορεί να ασχοληθεί με το σκαρφάλωμα, είτε μπορεί να ασχοληθεί με το ορειβατικό σκι, είτε με την πεζοπορία, είτε να τα κάνει όλα. Έτσι. Απαιτείται μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν γίνεσαι από τη μία μέρα μέχρι την άλλη. Μέσα στη διαδικασία αυτή έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τα όρια, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τα όρια του εαυτού σου, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Έχεις τη δυνατότητα να αξιολογήσεις ανθρώπους. Γνωρίζεις ανθρώπους, αποκτάς φιλίες ή και καταστρέφεις φιλίες μερικές φορές, αλλά είναι όμως μια κατάσταση που φτάνεις κάποια στιγμή να ξέρεις ότι αυτούς τους φίλους που έχεις είναι φίλοι σου για πάντα, έστω και αν βρίσκονται μακριά, έστω και αν δεν τους βλέπεις καθημερινά, και αυτό είναι κάτι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα έλεγε κανένας ότι η ορειβασία είναι μοναχικό άθλημα. Δεν είναι μοναχικό άθλημα, εγώ πιστεύω. Είναι άθλημα που έχει πάρα πολύ συντροφικότητα. Με το φίλο σου, με το συνορειβάτη, με αυτό που περπατάς, με την ομάδα που είστε μαζί, μοιράζεσαι πάρα πολλά πράγματα. Μοιράζεσαι πάρα πολλά την εμπειρία της πεζοπορίας, του σκαρφαλώματος, της δραστηριότητας που κάνεις. Μοιράζεσαι στιγμές χαράς, λύπης, μοιράζεσαι το φαγητό, μοιράζεσαι το νερό. Μερικές φορές μοιράζει πάρα πολλά πράγματα και εκεί ανακαλύπτεις αυτό που έχουμε χάσει όλοι μέσα στις πόλεις, την ανθρώπινη διάστασή μας. Κοινωνία, με τα καλά της, με τις δυσκολίες της, ας το δούμε, μια νοοτροπία δυσπροσάρμοστη σε όλες τις καινούργιες ιδέες, και γι' αυτό χρειαζόμαστε καινούργιο κόσμο. Θέλουμε νέα γενιά να έρθει στο ζαγόρι.
Νέα γενιά, όχι οποιαδήποτε όμως γενιά. Το ζαγόρι είναι για ανθρώπους που έρχονται να βρουν καταφύγιο. Είναι μία νέα αντίληψη του ταξιδιού. Κάποτε οι ντόπιοι ταξιδεύαν, κάναν χρήματα και ερχόταν ξανά στον τόπο τους, στο καταφύγιό τους. Αυτός ο τόπος τώρα είναι καταφύγιο για όλον τον έξω κόσμο, που ταλαιπωρείται, ζει στο στρες, στις μεγάλες πόλεις, στη μόλυνση και προσπαθεί να ξεκλέψει μερικές μέρες, να πάει σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο, να αναπνεύσει καθαρό αέρα, να ευχαριστήσει τα μάτια του, την όσπρησή του, τη γεύση του, να ξεκουραστεί και να ξαναφύγει. Πάλι δηλαδή πιστεύω ότι το ταξίδι με μια καινούρια έννοια θα είναι η λύση διαναπτυξιακή για το ζαγόρι, αλλά με πολύ αργές διαδικασίες. Και επανέρχομαι με καινούργιο ένα, με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο τόπος τους εξασφαλίζει ποιότητα ζωής. Έχουμε μερικά τέτοια παραδείγματα από αλλοδαπούς και από Έλληνες, αλλά και από ξένους. Υπάρχουν Ολλανδοί που εγκαταστάθηκαν, υπάρχουν Εγγλέζοι που εγκαταστάθηκαν, που τον έχουν κάνει τόπο τους, που έχουν μια ευαισθησία, που δίνουν ένα καλό παράδειγμα στους ντόπιους, που φέρνουν επισκέπτες οι οποίοι σχολιάζουν και βλέπουν πράγματα που δεν είναι σε θέση ντόπιοι να τα αντιληφθούν, να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί για αυτούς είναι δεδομένα. Με τα μάτια του ξένου μαθαίνουμε να εκτιμούμε αυτό που είχαμε πάντοτε και που το θεωρούσαμε κοινό, δεδομένο και όχι ιδιαίτερο. Αν αντιληφθούμε ότι αυτό που έχουμε είναι πραγματικά ιδιαίτερο, θα μπορέσουμε να το σεβαστούμε και θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να το προσφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να το καταστρέψουμε. Υπάρχει εδώ πέρα τώρα μία κίνηση για να γίνει αυτό το εθνικό πάρκο, Βίκ, Ουαό και τα λοιπά, που εμπλέκονται περιφέρειες Ιωαννίνων, Γρεβενών και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα κάποιος δεν πρέπει να γίνει. Και όταν λέμε εθνικό πάρκο, δεν εννοούμε ένα μουσείο, όπου κανένας δεν θα έχει καμιά δραστηριότητα, όπου οι κάτοικοι θα είναι απολυθώματα. Ο μοντέρνος όρος σήμερα ενός εθνικού πάρκου σημαίνει ότι γίνονται και ανθρώπινες δραστηριότητες, ζουν και τα χωριά μέσα, ζει όλος ο κόσμος εκεί πέρα, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει ένας σεβασμός. Δεν μπορεί ξαφνικά να πηγαίνεις σε εκθέσεις και να λες, ελάτε να δείτε στον ξένο, να το προσελκύσεις και να θες να δεις, ξέρω εγώ, τον αετό, το αγριόγιδο, το γυπαετό, να δεις την πανίδα, ας πούμε, της Υπήρου, και ξαφνικά να έρχεται ο άνθρωπος αυτός και να βλέπει μόνο μια γκαίλα, ξέρω, κουρούνες και κατσάβρες. Ούτε φίδια ακόμα δεν μπορεί να δει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Τώρα, το πώς θα γίνουν σημαίνει ότι θα καθίσουν και θα βρουν τον τρόπο. Οι τρόποι υπάρχουν. Έξω τα πράγματα αυτά τα έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Αρκεί να πάει κανείς στο πάρκο, στον Grand Paradiso, που είναι στη Βάλτα Όστα στην Ιταλία, όπου υπάρχουν γύρω στα 50.000 αγριόγυδα. Και τα από τη στιγμή που οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε αυτή λέγεται τουριστική, είτε λέγεται αθλητική, είτε λέγεται οτιδήποτε, γίνεται αλλά και να βρεις το μέτρο χρειάζεται γνώση. Χρειάζεται να ταξιδέψεις, χρειάζεται να πας σε χώρες όπου έχουν κάνει τέτοια πράγματα, να δεις και να δεις τι μπορείς να εφαρμόσεις στην Ελλάδα.
Στο Ζαγόρι υπάρχουν σύλλογοι σε αρκετά χωριά. Αρκετοί από τους οποίους έχουν ένα σημαντικότατο έργο. Θα αναφέρω, και χωρίς να σημαίνω ότι υπολείπομαι για τους υπολείπους λόγους ή δεν υπολογίζω στο έργο τους, είναι ο σύλλογος Καπεσόβου, είναι ο σύλλογος Τσεπελόβου, Αρίστης, Βίτας, Γρεβενιτίου, Βοβούσας. Είναι το ριζάριο ίδρυμα με έδρα την Αθήνα, αλλά οι αείμνηστοι ριζάριδες είχαν καταγωγή από το μονοδέντρι. Ένα ίδρυμα με τεράστιο έργο τόσο για το μονοδέντρι όσο και για το υπόλοιπο Ζαγόρι. Αρκεί να πω ότι στο μονοδέντρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μόνιμα εκθεσιακά κέντρα. Ένα για φωτογραφία, ένα για χειροτεχνία. Στο μονοδέντρι υπάρχει επίσης οικοτροφείο του Ριζαρίου Ιδρύματος και σχολείο. Δυστυχώς τα σχολεία στο Ζαγόρι σήμερα έχουν ελαχιστοποιηθεί. 4 με 5 χωριά έχουν σχολεία και μάλιστα αυτά τα χωριά, το Τσεπέλοβο, το Γρεβενίδι και ορισμένα άλλα τα οποία κατηγίνονται κατοικοί του με τον τουρισμό. Το χειμώνα να δω φύσου, θα γίνεται. Φύζουμε από το Δεκέμβριο, Ενάρφη και Μάρτη, στο χιούνια από την τα χωριά. Την άνοιξη είναι και ακόμα τα μάτια μέσα. Διότι το μέρος του τοπίου είναι το κάτι άλλο. Εδώ είναι να κάτσει και να ακούσει. Να κραϊδούν τα κουβέντα και τα πουλιά και το πάνω. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Είναι εποχιακό και τοπικό. Η εποχή δεν υπήρχε όμως. Ήταν μολαρόδρομο. Τα λιγόμενα τα παλιά δεν υπήρχαν επιτροπές. Ζούσαν εγώ τα έφτασες και ζούσαν τα γερατζιλί, μεγάλα ας πούμε, που είναι από τα πάνω του χωριά. Τώρα τα μολά, λοιπόν, είναι φορά τα μολά, να περνάνε 30, 40, 50, όλα μέσα, για τα ξύλα, μόνο εδώ κάπου. Είναι μούντι, δεν ασχόνονται, λοιπόν, σημάδι που είναι φορτός, πάνε για τα Γιάννη, σε φορτώσουν. Πάλι κακά, όμως έχει τους φίλους, τους συγγενείς, στα πανηγύρια, γνωρίζονται, σίγουρα. Ένας γάμος, καταμονός και λέμε το καλοκαίρι έρχονται ο κόσμος, κόβουν ας πούμε τις δουλειές του και φεύγουν και έρχονται μόνοι εδώ πέρα και χέρι, ο Βέντης, πέφτει καθοστοπίστας, αμαρώνεις, φιλίψε κάποια κίνηση. Είναι το χειμώνα, κλαίγε. Παίρνουμε τα σταφύλια, άμα έχουμε δικά μας αμπέλια, τα πατάμε
Παλιά τα πατούσαμε με τις μπότες, με τα πόδια, πλέον με τα πόδια. Τώρα έχουν εξελίξεις, βγήκαν τα μηχανήματα, τα πατάμε με τα μηχανήματα, βάζουμε στα βαρέλια, τα αφήνουμε μέσα 10-12 μέρες όσο είναι γλυκά. Μόλις παίρνουν να αγρεύουν, να χάνουν τη γλυκάδα, τα σφραγίζουμε. Γιατί αρχίζουν να μας ξυνίζουν μετά. Αφού τα σφραγίζουμε, τα αφήνουμε και το κρασί μέσα. Θέλουμε το κρασί, γίνει πιο καλό το κρασί. Όσο το αφήνεις μέσα, πιο καλύτερο και καθαρίζει καλύτερα το κρασί. Θέλουμε το σέρμι, άλλο θέλει πιο ελαφρύ, το σέρμι 15 μέρες, άλλο στις 20. Το αφήνουμε και 40, όπω είναι καλό κρασοπότ, το θέλει 40 μέρες. Γυρεύ, το τραβάνε, το κρασί σε άλλα βαρέλια ξεχωριστά. Σφραγίζουν πάλι τα βαρέλια με το τσίπρο. Και το τσίπρο αρχίζει μετά από 40 μέρες, ψήνει το τσίπρο 45. Αρχίζουμε να το βγάλουμε, είναι καλύτερα γιατί γρηγότερα δεν μπορούσε να το βγάλει το τσίπρο, γιατί δεν βγάζει τσίπρο. Το βγάζουμε το τσίπρο, όπω είδατε τώρα, τη διαδικασία. Πώ βγαίνει το τσίπρο, πώ τελειώνει. Μέσα τα σωλήνες μέσα, σωλήνες μέσα πρέπει να τα βλέπεις πολύ καθαρά, να προσέχεις και όταν έχεις μένουν τα... Τώρα βγαίνουν... Αυτό γίνεται κάθε φορά, μόλις όταν κάθε φορά, ναι. Πρέπει να βγάζεις τα κουτσένια, όταν βγάζεις τα κουτσένια έξω, το μηχάνημα βγάζει τα κουτσένια έξω, δεν τραβάς τα πρόκια και σωστά και δεν μυρίζει το τσίπρο. Αν αφήσει τα κουτσάνια μέσα, ναι, γιατί μυρίζει, καμιά φορά που μυρίζει, παίρνει πικράδα από το κουτσάνι και χάνει βάθμου. Και το τελευταίο του κατσαρόλα που βγάζει που πρέπει να βγάλει, αρχίζει από 25-30 το τσίπρο και κατεβαίνει κάτω. Κάτω, μας πείτε για του βαθμού. Βαθμού, αρχίζει το πρώτο, αρχίζει από αναλόγω του κρασί. Από 25 βαθμού, από 26 η πρώτη κατσαρόλα. 5-6 κιλά όλοι μαζί. Το πρώτο κατσαρόλα αρχίζει από 25-22-23 βαθμού. Η πρώτη κατσαρόλα. Η δεύτερη αρχίζει από 19. Δεύτερο κατσαρόλα, αναλόγω στα κρασιά, όσο γλυκό είναι το κρασί, πιο καλύτερο τσίπρο βγάζει. Και κρασί φτιάχνει καλό και τσίπρο. Μέχρι δεύτερο κατσαρόλα, μέχρι το 18-18,5. Τρίγωνο με για αυτή μέσα και μετά θέλουμε να χαμηλώσουμε το τσίπρο του βαθμού. Πρέπει να ρεύσουμε ακόμα ένα ποράκι μέχρι να βρει το 16. Αναλόγω στα τσίπρα, άλλο δεν το δέχεται 15. Γιατί μυρίζει ποράκι, αν μυρίζει ποράκι, μυρίζει όλο το τσίπρο μετά πρέπει να το κάνουμε πάλι από αρχή. Οπότε σταματάμε και το κάνουμε και δυνατό. Μετά το χαμηλώνουμε, πώ θέλει ο κανένα άλλο, βράζει νερό. Και το αφήνει κρυών και το ρίχνει να το αριώσει, το κατεβάσει 18 βαθμού εκεί μέσα. Πίνει το τσίπρο. Το καλό. Φυσικά βαριά το βγάζει 18 και αν μειωθεί μετά μόνο του στα μαγαζιά του πουλάνε 17 μισό του φτιάχνουν λίγο. Το καλό του τσίπρο 18. Άλλοι το αρωματίζουν κιόλα. Ρίχνουν αρώμα μέσα, άλλο από και εδώ, άλλο από. Ό,τι θε θέλουν. Αλλά αυτό δεν κάνει το τσίπρο. Άμα τον όθεψε. Δεν λέει κιόλα. Πιέσει 5 τσίπρα το βράδυ το πρωί θα σκουδίσει το κεφάλι σου είναι. Λες δεν ξέρω πάντως στο μαγαζί, δεν ξέρω πού ψήφισε πραγματικά στο μαγαζί. Αυτό πάντως είναι αυτό το κανονικό. Αυτό είναι δηλαδή, το κανονικό. Πιέσαι όσο δεν διψάς, δεν μεθάς και να μεθείς το βράδυ με αυτό το τσίπρο. Καταλαβαίνεις τα λογικά σου, το πριν να κοιμηθείς 2-3 ώρες το κεφάλι σου, ότι κεφάλι σου πουνάει, ότι δείχνει τα διψάς τίποτα και το κρασί το ίδιο. Τα 46 ονομαστά χωριά του Ζαγορίου είναι χτισμένα σε περιοχές με δάση, πεύκα και έλατα. Αλλά και σε γυμνές, πετρώδεις περιοχές, όπου δένουν αρμονικά η φυσική ομορφιά με τη μαστοριά την ανθρώπινη. Σε αυτή την περιοχή, τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ποτάμια, μικρά και μεγάλα, με πέτρινα γεφύρια. Όλα τα χωριά έχουν μια ιδιόμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, που τη δημιουργούν τα διόρροφα και τα τριόρροφα σπίτια με τα λιθόστρωτα δρομάκια, τις πλακοσκέπαστες στέγες, τα αρχοντικά σπίτια που μαρτυρούν το πέρασμα ενός πλούσιου παρελθόντος, γεμάτου δόξα και ακμή. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια βρίσκονται μακριά από τους οικισμούς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ανθρώπους, μαζί με τη θρησκεία, να λατρεύουν και τη φύση. Οι Ζαγορίσχοι, όπως και οι άλλοι υπηρώτες, ταξίδευαν στα πέρατα του κόσμου, φέρνοντας μαζί τους το γυρισμό, πλούτο και κουλτούρα. Η χαράδρα του Βίκου έχει κηρυχθεί εθνικός δρυμός από το 1973. Για να διαφυλαχθεί η σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Στο βάθος της ρέει ο βοηδωμάτης με τα κρυστάλλινα νερά του. Εκεί είναι οι πύλες των μονοπατιών της νύχτας και της μέρας.
σε ένα ανόφλι και ένα κατόφλι πέτρινο. Ψηλά ορθωμένες στον αέρα, κλείνουν με μεγάλες πόρτες και τιμωρός δικαιοσύνη κρατάει τους διπλωσύρτες. Μα οι κόρες την ξεγέλασαν με τα όμορφά τους λόγια και πονηρά την έπεισαν γρήγορα να τραβήξει το μάνταλο από τις πύλες. Και οι πύλες, όταν άνοιξαν, άφησαν ανάμεσά τους ένα τεράστιο χάσμα. Διαδοχικά στρίβοντας μέσα στις θήκες τους, τους χαλκόδετους ρεζέδες, τους στερεωμένους με ξυλοκάρφια και πυρτσίνια. Και ευθύς ανάμεσά τους, στον πλατή το δρόμο, πέρασε τάρμα οδηγημένο από τις κόρες. Και η θεά με καλοδέχτηκε. Πήρε το χέρι του δεξί μου στο δικό της και με τούτα τα λόγια με προσφώνησε. «Καλωσόρισες, νέε. Από πού έρχεσαι στο σπίτι μου συνοδεμένος από αθάνατους συνείοχους, με τα άλογα που σε κουβαλούν? Δεν σε έβαλε μοίρα κακή σε αυτό το δρόμο, που τόσο μακριά είναι από τον ανθρώπον τα βήματα, αλλά η δικαιοσύνη. Πρέπει όλα να τα μάθεις. Την ήσυχη καρδιά της στρογγυλής αλήθειας και τις ιδέες των θνητών, τις ψεύτικες. Αλλά θα μάθεις και πώς πρέπει να είναι οι γνώμες των ανθρώπων για να έχουν βάση και να διαπερνούν τα πάντα». Οι φωτεινές γραμμές των βουνών, σαν παραπετάσματα θεάτρου, αποσύρονται. Ο κύκλος έκλεισε και έτσι ο επισκέπτης, κοινωνός πια της γήινης ομορφιάς, φεύγει. Όταν επιστρέψει, τίποτα δεν θα έχει αλλάξει, παρά μόνο η παλέτα με τα χρώματα, ανάλογα με τη χρονική στιγμή του επόμενου ταξιδιού. Η ακλόνητη αλήθεια του βράχου θα τον περιμένει και θα τον υποδεχθεί φιλόξενα. Όμως αυτή τη φορά, ως έναν μοιημένο προσκυνητή. Χτες είναι η νιώτη. Χτες είναι η υπόσχεση. Για να την κρατήσει ένα μόνο φιλί. Να την αγκαλιάσει η ειδονή. Σαν καλοκαίρι λευκό. Γαλάζιο. Λευκό. Να κινηθεί απαλά το στήθος. Τη ζέστη που τραβά τη σάρκα σε ατέλειωτο χάδι, για να είναι σαν παιδιάδα, γυμνή, ορατή από παντού, να είναι σαν τη βροχή, θαυματουργή, ασύννεφη, σαν μια βροχή σε δυο φωτιές ανάμεσα, σαν ένα δάκρυ ανάμεσα σε γέλια δυο, για να είναι χιόνι ευλογημένο κατά το χλιαρό φτερό ενός πουλιού, όταν το αίμα κυλά πιο γρήγορα στις φλέβες μέσα του καινούριου ανέμου, για να εμβαθύνουν τα ανοιχτά βλέφαρα το φως, άρωμα πλήρες καθομοίωσή της, για να συνεννοηθούν τα κατανοητά στόμα και η σιωπή, για να βάλουν τη χούφτα τους στα χέρια της σε κάθε κεφάλι που ξυπνά, για να μακρύνουν σε άλλα χέρια οι γραμμές των χεριών της αποστάσεις για να περνά ο καιρός, θα δυναμώσω το παραλήρημά μου. Ένα μόνο φιλί, να την αγκαλιάσει η ειδονή, σαν καλοκαίρι λευκό γαλάζιο λευκό, να κοιμηθεί απαλά το στήθος κάτω απ' τη ζέστη που τραβά τη σάρκα σε ατέλειωτο χάδι, για να είναι σαν παιδιάδα γυμνή ορατή από παντού, να είναι σαν τη βροχή θαυματουργή ασύννεφη, σαν μια βροχή σε δυο φωτιές.
για να είναι χιόνι, χιόνι ευλογημένο κάτω από το χλιαρό φτερό ενός πουλιού. Όταν το αίμα κυλά πιο γρήγορα στις φλέβες μέσα του καινούριου ανέμου, για να ευαθύνουν τα νυχτά βλεφάρα το φως, άρωμα πλήρες καθομοίωσή της, για να συνεννοηθούν τα κατανόητα στόμακι σιωπή, για να βάλουν τη χούφτα τους τα χέρια της σε κάθε κεφάλι που ξυπνά.